Ενώ τα περιθώρια εξαντλούνται, τα κόμματα κλειδιά για την επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας της 21 του μηνός επιμένουν να διατηρούν την αγωνία στα ύψη, κρατώντας ουσιαστικά αποστάσεις από την τελική στάση που θα τηρήσουν ενώπιον της ολομέλειας του νομοθετικού σώματος. Και αυτό την ώρα που η κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στο νέο κείμενο 27 από τις 36 τροπολογίες που έθεσαν ενώπιον της το σύνολο των κομμάτων. Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης για άλλη μια φορά μπροστά στο ενδεχόμενο καταψήφισής του κρούει νέα καμπανάκια κινδύνου, προειδοποιώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ότι θα βρεθούμε μπροστά σε νέες περιπέτειες, αντιμέτωποι με το φάσμα της τάσης πληρωμών, αλλά και κινδυνεύοντας εν ώψη νέων αξιολογήσεων με υποβάθμιση. Δεν θα μπορούμε να δανειστούμε, δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές, όπως είναι και προγραμματισμένο το επόμενο διάστημα, δεν θα μπορούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Και απειλείται και η επενδυτική βαθμίδα της Κύπρου. Ενδεχομένως πρόσθεσε να θρηνήσουμε επικαμένου εδάφους για να συμπληρώσει ωστόσο πως το κράτος είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και ένα τρίτο κύμα της πανδημίας. Είπε επίσης ότι με την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού θα παραχωρηθεί ειδικό επίδομα σε όσους παλεύουν όλο αυτό τον καιρό με τον κορονοϊό. Υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισμό του ΟΚΙΠ, η οποία προνοεί για έκτακτο επίδομα για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο δουλεύει νυχθημερών όσον αφορά την καταπολέμηση του COVID. Και ενώ το σκηνικό εξακολουθεί να είναι ρευστό, το αίτημα του Δίκο για παράδοση των φακέλων για τις πολιτογραφίσεις στην ηλεκτρική υπηρεσία συνεχίζει να προκαλεί εντάσεις, καθώς ο Νικόλας Παπαδόπουλος με αφορμή το ζήτημα τοποθετήθηκε σχετικά επί του προϋπολογισμού για να πάρει άμεση απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αλαζονία της κυβέρνησης φαίνεται άλλωστε από τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Κρατήστε το χαρακτηρισμό για τον εαυτό σας. Ο προϋπολογισμός, ο αναθεωρημένος, έτσι όπως μας παρουσιάστηκε, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει στην φιλοσοφία του, αλλά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει και στις προβλέψεις που περιλαμβάνει, πάνω στις οποίες δομείται ο προϋπολογισμός. Το κίνημα θα περιμένει να λάβει τις τελικές απαντήσεις της κυβέρνησης για τις προτάσεις που εκκρεμούν, ώστε το πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ να μπορεί να λάβει την τελική του απόφαση. Στη σημερινή συνεδρία, η ΕΔΕΚ ζήτησε διευκρινήσεις μεταξύ άλλων για το ζήτημα της κατώτατης σύνταξης και της επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κυρίως στις ορεινές περιοχές.